Γεια σας! Σήμερα είμαστε εδώ για να δώσουμε μία άσκηση για τις σχέσεις, για το άτομο που έχει πονέσει, που είναι στον πόνο, που είναι σε μία κατάσταση χωρισμού από το άλλο άτομο, σε μία κατάσταση γνωριμίας που ακόμη δεν ξέρει πώς θα πάει, αλλά έχει αγχωθεί και... για τα άτομα φυσικά που προείπα, είναι μέσα στις σχέσεις. Λοιπόν, τι γίνεται. Όταν δεν ταιριάζεις με το άλλο το άτομο, και πού προσδιορίζεται αυτό, είναι μέσα από την παιδεία του καθένα, μέσα από τα παιδικά μας βιώματα και μέσα από τις καταστάσεις που είχαμε στην εφηβεία, στις σχέσεις μας, πώς έχουμε πονέσει, πώς έχουμε απογοητευτεί. Δηλαδή, από την παιδική μας ηλικία, και μετέπειτα στην αλληλεπίδραση των σχέσεών μας. Οπότε ερχόμαστε στο εδώ και στο τώρα και βλέπουμε ότι δεν είμαστε καλά, είμαστε πολύ στρεσαρισμένοι από μια κατάσταση που βιώνουμε ή που έχουμε βιώσει και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Γινόμαστε, ζητάμε εξηγήσεις από το άλλο το άτομο, όμως όταν δεν έχει μάθει να συζητάει δεν παίρνουμε απαντήσεις και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα όσο το πιέζουμε. Άνδρας είναι, γυναίκα είναι. Έχει μάθει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα σου δώσω μια αναπαράσταση το πώς είσαι εσύ στα μάτια του συγκεκριμένου ατόμου όταν είσαι σε ανισορροπία. Σκέψου ότι είσαι σε μια θάλασσα αρκετά βαθιά, ο βυθός είναι αρκετά βαθύς και χρειάζεται, νιώθεις ότι χρειάζεται να σωθείς. Να σώσεις δηλαδή την κατάστασή σας. Εσύ το βιώνεις έτσι. Τώρα τι γίνεται. Όσο εσύ παλεύεις, σκέψου ότι παλεύεις και κάνεις πολλούς πλαφθασμούς, λοιπόν, εντάξει το είπα, έτσι, δημιουργείς μεγάλη αναστάτωση στην ενέργεια της θάλασσας, δημιουργείς αντίθετο ρεύμα από αυτό που θες να έλξεις, δημιουργείς δηλαδή μία απόθυση, δηλαδή δημιουργείς μία ενέργεια αντίδρασης. Δεν μπορεί να σε πλησιάσει, ας το πούμε, η ροή ή η αρμονία, εσύ διώχνεις μακριά οποιαδήποτε αρμονία μέσα από το άγχος σου να επιβιώσεις και να επιβιώσει κατά επέκταση η σχέση σας, η γνωριμία σας και τα λοιπά, ο γάμος σας. Λοιπόν, όσο εσύ προσπαθείς να επιβιώσεις, δημιουργείς πάρα πολύ θόρυβο με αποτέλεσμα όλα γύρω σου να δημιουργείς πολύ θόρυβο. Κυρίως όταν είναι άνδρας δεν αντέχει το θόρυβο, δεν αντέχει τη συζήτηση και κυρίως στην Ελλάδα που είμαστε. Οπότε, δεν αντέχει, αλλά δεν αντέχει και σένα. Όταν προσπαθείς να σωθείς, έχεις άλλη φυσιογνωμία. Είναι πιο δύσκολη η φυσιογνωμία σου με πιο σκληρά χαρακτηριστικά. Ο άνδρας στην Ελλάδα έχει μάθει να θέλει ένα χαμόγελο και μονίμως μία κατανόηση ασχέτως τι έχει πράξει, τι έχει κάνει και τι συνέστημα σου έχει δημιουργήσει. Οπότε, προσπαθώντας εσύ, δεν μιλάμε για τους φίλους της παρέας που ξέρουν τι ευαίσθητες ψυχές είναι και προσπαθούν για να σώσουν τις καταστάσεις τους. Λοιπόν, οπότε, προσπαθώντας εσύ να σωθείς και να σώσεις τη σχέση μας από αυτή την κατάσταση, κάνεις πολύ θόρυβο, είσαι πάρα πολύ αγχωμένο, άνδρας είσαι, γυναίκα είσαι, στο πρόσωπο και δημιουργείς, δεν μπορεί να έρθει κοντά σου, γιατί εσύ με όλο τον παφλασμό που κάνεις χέρια, πόδια, φωνές κτλ, διώχνεις την αρμονία που έχει η ροή γύρω σου, δημιουργείς ένα κύμα απόθυσης, πολλά κύματα απόθυσης. Οπότε, σκέψου τώρα ότι με αυτήν την κατάσταση δεν έχεις κανένα αποτέλεσμα. Και θέλω η άσκησή σου για σήμερα είναι, ξέρω πόσο πόνο έχεις μέσα σου, ξέρω πώς το βιώνεις, ξέρω τι συναισθήματα αναμειγνύονται το ένα μέσα στο άλλο και δεν μπορείς να ηρεμήσεις και σε πάω τώρα στην άλλη κατάσταση γιατί με αυτή που είσαι τώρα δεν θα έχεις κανένα αποτέλεσμα. Σε πάω σε μια κατάσταση που είμαστε όταν είμαστε στη θάλασσα και είναι λάδι, εσύ έχεις γίνει ένα με τον αφρό της θάλασσας και επιπλέεις επάνω. Έχεις ακουμπήσει τέρμα χαλαρά το κεφάλι σου, τα χέρια σου στο σημείο του σταυρού, τα πόδια όπως είναι ο άνθρωπος του Νταβίντσι και είσαι στην τέλεια αρμονία με το σύμπαν. Έτσι δημιουργείς την τέλεια αρμονία και με το υγρό στοιχείο που είσαι μέσα. Οπότε, αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει αποδοχή. Σημαίνει αποδέχομαι ότι ο άνθρωπος μου ή το ενδιαφέρον μου
δεν μπορεί να με καταλάβει. Αποδέχομαι ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο για την κατάσταση εφόσον δεν θέλει, δεν με αφήνει, δεν με κατανοεί και είμαστε ως εδώ. Όμως, αποδέχομαι ότι όλη την κατάσταση ως έχει και αφήνω τον εαυτό μου να τον παρασύρει η ροή. Να δω τα πράγματα, να αφήσω, να μην προσπαθώ, να μην τα σπρώχνω συνέχεια για να καλυτερεύσουν. Αφήνω τον εαυτό μου να αποδεχτεί την κατάσταση ως έχει, τη βιώνω. Και μέσα σου όλη αυτή την αρμονία, αυτή είναι η άσκηση σου για σήμερα. Γίνεσαι ένα με τον αφρό. Αποδέχεσαι, απλώνεις, φέρνεις την αρμονία στο συναισθημά σου, φέρνεις την αρμονία, αφήνεις επιτέλους την καρδιά να ηρεμήσει, το μυαλό, οπότε και όλο το σώμα, οπότε και όλη η άβρα σου, οπότε όλα τα σώματά σου είναι σε αρμονία. Η άσκηση σου για σήμερα που θα κάνεις όλη μέρα για 24 ώρες είναι αυτή. Είσαι στον αυρό, αποδέχεσαι όλη την κατάσταση ως έχει και απλά σε χτυπάει ο ήλιος στο πρόσωπο και απλά παραδίνεσαι. Είσαι εσύ η θάλασσα, ο ήλιος. Δεν έχεις ούτε σκέψεις ούτε τίποτα. Δεν προσπαθείς να σώσεις κάτι. Δεν προσπαθείς εσύ να σώσεις εσένα, τη σχέση ή το άλλο το άτομο. Είσαι ένα με όλα. Η άσκησή σου σήμερα είναι ότι γίνεσαι ένα με όλα. Με πολύ αγάπη θα σε αποχαιρετήσω τώρα και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο που θα πάρεις την καινούργια σου άσκηση. Φιλιά από μένα, γεια!